Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, τον κύριο Στάθη Γιφτάκη, και τον καθηγητή της κιθάρας, τον Αντώνη τον Κουφουδάκη, για την βοήθεια που μας έχουν παράσχει όλο αυτό το διάστημα για την οργάνωση της συναυλίας. Οι μαθητές της κιθάρας είναι μαθητές του Αντώνη. Πολύ περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά της ορχήστρας, γιατί με το πρώτο κάλεσμά μου ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό, αφήνουν τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις έχουν κατά μέρος, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι μουσικές, οικογενειακές, σχολικές, όσοι είναι μαθητές, και έρχονται να προσθέσουν τις νότες τους στη πολιτιστική δράση του Ορφέα και της Καλαμάτας. Όλοι τους είναι εξαιρετική μουσική, να μην πω τι πτυχία έχει ο καθένας, γιατί θα φάω όλη τη βραδιά. Είτε ασχολούνται επαγγελματικά και είναι καθηγητές μουσικής, είτε έχουν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, ή ακόμα είναι μαθητές στο σχολείο και στη μουσική. Όλοι αυτοί παίρνουν βραβεία στους διαγωνισμούς. Και με αυτή την αφορμή θα μου επιτρέψετε, κυρίως κύριε Δημαρχέ, να επισημάνω ότι είναι κρίμα που δεν θα γίνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί είμαστε πόλη του πολιτισμού. Γιατί έχουμε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε χοροδίες ευρωπαϊκές, βυζαντινές, παραδοσιακής μουσικής, σε χορευτικούς ομίλους, σε θεατρικές ομάδες. Γιατί έχουμε ανθρώπους που έχουν γνώσεις, εμπειρία, μεράκι και ανεπτυγμένο το αίσθημα του εθελοντισμού. Οπότε με το πρώτο κάλεσμα είναι έτοιμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου τους ζητηθεί. Αυτό νομίζω το έχετε δει όλοι σας, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Επίσης έχουμε συμπολίτες μας με μεγάλη οικονομική άνεση και με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία για τον πολιτισμό, όπως είναι η οικογένεια Καρέλια, η οποία μας στηρίζει συνεχώς. Αυτοί οι άνθρωποι ενισχύουν απλόχερα τις πολιτιστικές δράσεις όπου γίνονται. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα παραπάνω που είπα, αυτοί που έχουν την εξουσία, να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουν βήμα, πεδίο δράσης, για να προσφέρουν ακόμη περισσότερα για την πόλη μας.